Και βεβαίως να πούμε ότι μετά τη λήξη του αγώνα υπήρχε πολύ μεγάλη κατακραυγή από τον κόσμο της ΑΕΚ σε βάρος της διοίκησης και των ποδοσφαιριστών, ενώ πολλές φορές ακούστηκαν συνθήματα υπέρ του Λιούμπισσα του Μπάκοβιτς. Να δούμε αμέσως το βίντεο λοιπόν με όλα όσα έγιναν χθες στο στάδιο Καραϊσκάκη. Και ο Καλιτζάκης τον Τσίριτς. Το σουτ γκολ, όχι δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία χάνεται από τον Μάρκο. Εκτελεί ο Παπαδημητρίου. Κεφαλιά από τον Μάρκο προς τα πίσω. Στρώνει την μπάλα στον Τσίριτς. Γκολ! 1-0 ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ με τον Λαμπριάκο να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα του στο πρωτάθλημα. Εκτός αν και ο Καλιτζάκης στην προσπάθεια του να αποκρούσει συνετέλεσε σε αυτό. Το γεγονός είναι πάντως ότι τη στιγμή που η ΑΕΚ άγγιξε το 1-0 στο 25, ένα λεπτό μετά βρίσκεται πίσω στο σκορ με το κόρνερ που εκτέλεσε ο Παπαδημητρίου. Η μπάλα από το κεφάλι του Μάρκου στρώνεται στον Τσίριτς, κάνει το σουτ αυτός, η πρώτη κόντρα, έρχεται ο Λαμπριάκος, πλασάρει και κάνει γκέλ στο χόρτο. Θέλει να ακούσει ο διαιτητής το φάουλ, ενώ εδώ τι έχουμε τώρα, έχουμε κίτρινη κάρτα στον Βουρεξάκη, είναι η δεύτερη. Θα πρέπει να φύγει ο Βουρεξάκης από το παιχνίδι. Ο Νίκο βλέπει τον μπλοκάκι του και τώρα βέβαια βγάζει την κόκκινη κάρτα στον Γιώργο Βουρεξάκη που από το 37ο λεπτό αφήνει τον Απόλλωνα με 10 παίκτες σε αυτό το μαρκάρισμα που ξαναβλέπουμε λίγο πριν καταφέρει να μπει στην περιοχή ο Μπιέκοβιτς. Ο Τσίριτς στην περιοχή, ωραία προσπάθεια, πέναλτι, όχι, ναι το δίνει ο Νίκου. Το δίνει ο Νίκος αυτή την προβολή που κάνει ο Κωστένογλου πάνω στον Τσίριτς. Ο Απόλλωνας και ο Κωστένογλου βέβαια δέχεται την κίτρινη κάρτα. Είναι φάτσα με το 2-0. Δείτε και πάλι τον Ζόραν Τσίριτς αποφεύγει. Είναι παράβαση. Στο 48 έχει την ευκαιρία να κάνει τα τέρματα του 2. Δεν το πραγματοποιεί όμως ο Λαμπριάκος. Σωτήρας της ΑΕΚ ο Ηλίας Αθματζίδης. Το 1-0 διατηρείται. Ούτε δυνατό το σουτ. Ούτε σημάδευσε κάποια αγωνία σχεδόν στην ευθεία του τέρματος. Εν πάση περιπτώσει ο Ηλίας Αθματζίδης που ψύχρεμα στάθηκε να δει την πορεία της μπάλας και το 1-1 με τον Μπιέκοβιτς. 1-1 με τον Ζόραν Μπιέκοβιτς στο 48. Βλέπετε τον Μπιέκοβιτς να πανηγυρίζει το τρίτο εφετινό του τέρμα στο πρωτάθλημα με το οποίο φέρνει την ΑΕΚ στα ίσα πια κόντρα στον Απόλλωνα. Στη φάση που ξαναβλέπετε με την παλιά που βγαίνει από τον Τσίριτς, αν δεν κάνω λάθος. Και το 1-1 από τον Ζήκο. Ο Ζήκος λοιπόν, άριστη μεταβίβαση. Ο Μπιέκοβιτς πλασάρει 1-1 ο τον Γκρέταρσον. Η μπάλα στα πόδια του. Το γέμισμα από την άλλη πλευρά. Το κοντρόλ. Προσπάθεια για σου την μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό. 2-1. Ο Απόλλωνας είναι μπροστά στο σκορ. Με τον Καρανικόλα να έχει κάνει ένα φοβερό αριστερό βολέ. Χωρίς να δίνει το περιθώριο αντίδρασης στον Ατματζίδη. 2-1 ο Απόλλωνας στο 63. Εδώ ο σκορ που πανηγυρίζει έξα την επιτυχία του. Ο Θανάσης Νικόλας, δείτε με ποιο τρόπο βολίδα στο γάμα της εστίας του Ατματζίδη με το κοντρόλ. Στη συνέχεια αποφεύγει και τον Κωστένογλου το σούτ με το αριστερό. Εκεί που πάει μπάλα βεβαίως είναι αδύνατο να τη δράσει. Τα ποσοστά επιτυχίας για τους παίκτες του Γαϊτάνου είναι πολύ μεγάλα σήμερα. Όταν βρίσκονται στην περιοχή του Αθματσίδη. Εδώ έχουμε νεύρα από τον Ζήκο που τραβάει τον αντίπαλό του και τον πετάει στο έδαφος. Ένας Ζήκος που έχει ήδη κίτρινη κάρτα και θα πάρει τη δεύτερη και θα φύγει από το παιχνίδι. Να λοιπόν που ο Νίκου δεν χαρίζεται σε κανέναν. Το κόρνερ από τον Σαβέσκι, το τακουνάκι γκολ. 2-2 η ΑΕΚ μένει όρθια, μένει ζωντανή λίγο πριν την λήξη του αγώνα με σκόρερ τον Καλιτζάκη. Στο 90, στην εκπνοή του παιχνιδιού, ο Γιάννης Καλιτζάκης
Ισοφαρίζει για την ΑΕΚ. Το κόρνερ του Σαβέσκι. Το τακουνάκι, το γύρισμα της μπάλας. Ξανά η φάση. Ο Μάρκος κάνει την ιδανική πάσα με το τακουνάκι και ο Καλιτζάκης κάνει το 2-2. Ο Απόλλωνας τελευταίες στιγμές με τον Φορτούνη στην περιοχή, ξεχασμένο. Η παλιά Τσίριτς γκολ, 3-2. Απίστευτη εξέλιξη στο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να είναι και πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Ένα λεπτό πριν τελειώσει το μάτς, με τις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Τσίριτς όχι μόνο πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά φέρνει και τον Απόλλωνα μια ανάσα από την νίκη κόντρα στην ΑΕΚ. Στο 92. Εδώ ο Τσίριτς που εκμεταλλεύεται την παλιά του Φορτούζη σε μια κοιμόμενη άμυνα από πλευράς ΑΕΚ. Δείτε τον Φορτούζη με όλη του την άνεση, κάνει ένα κοντρόλ, βγάζει τον Τσίριτς σε θέση βολής. Αυτός βέβαια δεν μπορεί να χάσει ένα τέτοιο γκολ. Από την παλιά του Χατζή ο Φορτούζη κατεβάζει την μπάλα ιδανικά στο τερέν χωρίς να πιέζεται και ο Τσίριτς. Εδώ έχουμε κόκκινη κάρτα στον Τσίριτς. Δεν πρόλαβε να βάλει γκολ, αποβάλλεται. Έβγαλε τη φανέλα του. Διαμαρτυρήθηκε. Δέχθηκε κίτρινη κάρτα. Εμείς δεν περιμέναμε αυτό το νίκη. Εντάξει, το δικό μας πρόγραμμα είναι να παλέψουμε όλα τα παιχνίδια και ένα από αυτό ήταν και το παιχνίδι με τον ΑΕΚ. Καταφέραμε να παλέψουμε και να πάρουμε τα νίκη. Η ομάδα σήμερα εμφανίστηκε πάρα πολύ καλή. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη ομάδα. Σίγουρα έχει προβλήματα, αλλά δεν το βλέπαμε έτσι εμείς. Γιατί η ΑΕΚ παραμένει να είναι μεγάλη ομάδα, παρόλο αυτό το αποτέλεσμα που κάναμε σήμερα. Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, κάναμε γρήγορα ένα γκολ και πιστεύω αυτό μας έλειψε τα πόδια. Το παιχνίδι ήταν μέτριο και από πλευράς θεάματος. Θέλω να τονίσω το σκληρό και αντιαθλητικό παιχνίδι μερικές φορές των παικτών του Απόλλωνα. Τα λάθη που κάναμε και στα 3 γκολ που δεχτήκαμε ήταν τραγικά. Νομίζω ότι από αύριο πρέπει να ξεκινήσει μια προσπάθεια από όλους όσους έχουν σχέση και αγαπούν την ΑΕΚ για να μπορέσουμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Οι δυνατότητες που έχει αυτή η ομάδα και το ξέρετε κι εσείς είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες. Ήρθα νέα πρόσωπα αυτή την εβδομάδα, πιστεύω παίκτες αξίας που θα βοηθήσουν. Και κάθε νέος παίκτης αξίας φέρνει έναν άλλον αέρα στην ομάδα, στην οποιαδήποτε ομάδα. Ακόμη ξέραμε ότι η ΑΕΚ δεν είναι η παλιά ΑΕΚ. Δεν διαψευθήκαμε σε αυτές μας τις ελπίδες και αναμφισβήτητα πετύχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Μια νίκη που βασικά θα μας βοηθήσει στο ψυχολογικό κομμάτι, διότι όταν είσαι τελευταίος στο βαθμολογικό πίνακα, συνεχώς είσαι κάτω από την πίεση, το ειρωνικό σχόλιο, τη δυσκολία. Και ενώ λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι για μας τελείωσαν όλα και ότι όλα είναι καλά, μια και ο δρόμος είναι μακρύς, πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή για μας στο νέο έτος αυτή η νίκη. Εγώ νομίζω ότι αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίζει στο πρώτο μήχρονο αυτή θα έπρεπε να είναι η ΑΕΚ. Από τη στιγμή που δημιουργήσαμε 4-5 κλασικές ευκαιρίες και δεν καταφέραμε να προηγηθούμε στο σκορ, μοιραία, πώς γνωρίζουμε όλοι στο ποδόσφαιρο, όποια ομάδα χάνει τις ευκαιρίες, η άλλη ομάδα βάζει τον γκολ. Έτσι προηγήθηκε ο Απόλλωνας, χωρίς ουσιαστικά να κάνει κάποια ευκαιρία στο πρώτο μήχρονο και κατάφερε να προηγηθεί. Η ΑΕΚ παραμένει μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, παρόλο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ίσως αυτά τα προβλήματα δώσαν λίγη δύναμη παραπάνω σε εμάς. Παίξαμε με αποφασιστικότητα και πάθος και πιστεύω δίκαια φτάσαμε στη νίκη.
περνάει μία από τις χειρότερες περιόδους η ΑΕΚ τώρα. Όπως είναι, 11 χρόνια που είμαι, μάλλον περνάει χειρότερη μέχρι στιγμή. Τώρα, τι φταίει, τι δεν φταίει, είναι πολλά που θέλει και χρόνο να τα εξηγήσεις και να τα πεις. Πάντως δεν φταίει μόνο ένας, έτσι δεν είναι? Όχι, όλοι που είμαστε εδώ μέσα φταίμε. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Φταίμε και εμείς, φταίτε και εσείς όλοι μαζί. Φταίνε και οι φίλατροι, φταίνε η διοίκηση, φταίνε οι παίκτες. Κατένας ξεχωριστά φταίει. Τώρα πόσο φταίει. Επειδή είσαι άνθρωπο που η άποψή του μετράει στον κόσμο, τι θες να πεις στον κόσμο, γιατί είναι. Τι να πεις στον κόσμο, δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Δηλαδή, εγώ χωρίς να. Εγώ αισθάνομαι ντροπή. Τι να πω τώρα στον κόσμο, ότι ξέρω εγώ, θα πάμε καλύτερα, θα προσπαθήσουμε. Κάθε ένας έχει προσωπικότητα, έχει ευθύνη. Κάθε ένας θα προσπαθήσει. Τι να πεις στον κόσμο, δεν υπάρχει λόγια να πεις. Να του δώσεις υποσχέσεις, να του δώσεις παραμύθι. Τι να του πεις. Εσύ τελικά γιατί δεν αποφάσεις να συνεχίσεις ως προπονητής στην ΑΕΚ? Μα δεν είμαι προπονητής, εγώ είμαι ποδοσφαιριστής. Δεν μπορώ να το... Στα καλά κατώμενα δεν μπορείς να γίνεις. Υπάρχουν κάποια όρια, δεν είναι... Σωστή. Εντάξει. Άμα να λέμε μόνο ότι να γίνω... Αυτό εμένα με εκτιμάει που ξέρω εγώ, αναφέρουν και εμένα σαν... όχι σαν προπονητή, σαν μια λύση, αλλά από εκεί πέρα δεν έχει... δεν υπάρχει λογική σε αυτό προς το παρόν. Τώρα τι να σας πω περισσότερο. Πιστεύεις ότι η ΑΕΚ πάσχει από έμψυχο υλικό, Τόνι, ή όχι? Έχει παίκτες, δεν έχει η ΑΕΚ παίκτες? Έχει παίκτες. Τώρα εγώ δεν είμαι πάλι προπονητής για να πω ότι ξέρω εγώ λείπει αυτός, λείπει εκείνος. Αυτό μπορεί να σας πει ο νέος προπονητής. Ο Καραγιωζόπουλος, ο νέος προπονητής. Ή κάθε ένας ξεχωριστά να πει τα δικά του που πιστεύει εκείνος. Χαμένη τη φετινή χρονιά. Βέβαια. Έτσι όπως έχει φτάσει είναι χαμένη. Δεν μπορεί να είναι... Ακόμα και αν έρθει ένα κύπελο, Ακόμα και αν έρθει ένα κύπελο πάλι χαμένη. Εντάξει, άμα έρθει ένα κύπελο δεν είναι χαμένη. Λες ότι έχεις πάρει κάτι, έχεις πάρει ένα κύπελο, αλλά... Χαμένη είναι, γιατί εδώ που έχει φτάσει... Τι άλλο να πεις, ότι είναι πετυχημένοι. Κάποια στιγμή θα περάσουμε και την κρίση και θα πάει, αλλά όχι μόνο σήμερα και αύριο που θα είναι καλύτερα, πρέπει να δουλεύεις, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Τον Απόλλωνα, ο οποίος αγωνιζόταν για περίπου 60 λεπτά με 10 παίκτες. Η νίκη του Απόλλωνα ήταν μόλις η δεύτερη στο πρωτάθλημα. Ο Τσίριτς το φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Μάρκος από κοντά, η μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Η ομάδα της Ένωσης χάνεται στο 24. Κόρνερ για τον Απόλλωνα με τον Παπαδημητρίου. Φέρνει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Απέναντι είναι ο Τσίριτς, πιάνει αμέσως το σούτ. Κόντρες από κοντά, το 1-0 με τον Λαμπριάκο. Ο Απόλλωνας προηγείται στο 25 της ΑΕΚ με αυτή την προβολή του αρχηγού της ομάδας, του Λαμπριάκου. Ωραία κίνηση για τον Ζήκο. Αυτό θέλει να βρει τον Μπιέκοβιτς που θα πέσει, θα πάρει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Είναι δεύτερη κίτρινη, κόκκινη στον Βουρεξάκη. Ο Απόλλωνας μένει με ένα παίκτη λιγότερο. Δυνατό το βολέ. Ευνοείται ο Τσίριτς από τις κόντρες. Πολύ ωραία προσπάθεια του Τσίριτς για τον Απόλλωνα που είναι έτοιμος να κάνει το σουτ. Πέναλτι κερδίζει ο Απόλλωνας στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Στο πέναλτι για τον Απόλλωνα ο σκόρερ και του πρώτου γκολ. Αποκρούει ο Ατματζίδης και για την ακρίβεια μπλοκάρει. Σέντρα για τον Μπιέκοβιτς στην περιοχή, κάνει το σουτ. Βάλα στα δίκτυα η ΑΕΚ λίγο μετά την απόκρουση του πέναλτι από τον Ατματζίδη. Ισοφαρίζει. Δεύτερη ευκαιρία έχει ο Χατζής για να επιλέξει να κάνει κάτι διαφορετικό. Σέντρα στην απέναντι πλευρά. Η ευκαιρία, το σουτ, γκολ. Καταπληκτικό γκολ για τον Απόλλωνα που παίρνει κεφάλι στο σκορ με αυτό το εξαιρετικό σουτ από τον Καρανικόλα. Έχουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ζήκο, ο οποίος αποβάλλεται στο 21ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Κόρνερ από κοντά, το γκολ για την ΑΕΚ που καταφέρνει στις καθυστερήσεις να ισοφαρίσει με τον Γιάννη Καλιτζάκη. Η σέντρα στην περιοχή, ο Φορτούς για τον Απόλλωνα, η φάση συνεχίζεται από κοντά. Ο Τσίριτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, το 3-2 για τον Απόλλωνα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί όλη τη βδομάδα
επηρέασε αρνητικά τους παίχτες, τον κόσμο της ΑΕΚ και φτάσαμε σε μία ήττα. Τα λάθη που κάναμε και στα τρία γκολ που δεχτήκαμε ήταν τραγικά. Νομίζω ότι από αύριο πρέπει να ξεκινήσει μια προσπάθεια από όλους όσους έχουν σχέση και αγαπούν την ΑΕΚ για να μπορέσουμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Έχουμε χρέος απέναντι στην ιστορία αυτής της ομάδος, αν μη τι άλλο, να πολεμήσουμε. Αυτό κάνουν οι παίκτες μου σήμερα πάνω απ' όλα. Δώσαν την ψυχή τους για να φέρουμε αυτή την αναμφισβήτητα μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, είναι η ώρα, ναι, αυτά εδώ δεν είναι. Δεν θα καταλύσουμε εμείς τα θέμιο. Μέσα σε δύο κομμάτια θα καταλύσουμε.